Στιγμές μεταπολίτευσης στον Αθήνα 9-84. Η Νάντια Βαλαβάνη, συγγραφέας, πρώην Υπουργός, συνομιλεί με την Ελευθερία Κουμάντου. Κυρία Βαλαβάνη, είναι ασφαλές χρονικό διάστημα τα 50 χρόνια για να μιλήσουμε για τη μεταπολίτευση? Νομίζω ότι μισό αιώνα είναι ασφαλής από δύο απόψεις και από την άποψη της χρονικής απόστασης, δηλαδή οι άνθρωποι έχουν και την οριμότητα να μπορούν να κρίνουν αυτή την περίοδο χωρίς τα έντονα πάθη. Από την άλλη μεριά ζουν ακόμα αρκετοί από αυτούς Ακόμα, που πήραν μέρος ακόμα και στην πρώιμη μεταπολίτευση της πρώτης 15 αιτίας, ώστε να υπάρχει προσωπική μαρτυρία πλάι στην ιστορική έρευνα. Ε, η ζημιά που έχει γίνει από την άποψη της γνώσης αυτών των χρόνων βέβαια είναι σε ένα βαθμό ζημιά που δεν μπορεί να διορθωθεί. Έχει να κάνει με το ότι και αυτή την περίοδο τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια της μέχρι το 81 αφορά το κάψιμο των φακέλων που έγινε το 1989 από την κυβέρνηση του ενιαίου συνασπισμού με τη Νέα Δημοκρατία την κυβέρνηση Τζανετάκη στο όνομα του να υπάρξει συμφιλίωση, συμφιλίωση μέσω της το οποίο είναι ε, πολιτικά εντελώς ηλίθιο. Ε, αν υπάρχει θέμα συμφιλής αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω της γνώσης και όχι της λύθης με αποτέλεσμα να 15 εκατομμύρια φάκελ που ήταν η ζωντανή ιστορία πραγματικά ε, του ελληνικού λαού. Να καούν στην υψηκάμινο τη Χαλιβουργική. Εν γνώση μου, έχω πάρει το δικό μου φάκελο για λόγους που ποτέ δεν κατάλαβα. Είναι με στου λεγόμενου 2.200 ιστορικού φακέλου που δεν κατάστρεψαν. Ε, και παρόλο που ο φάκελο, όπω όλοι οι φάκελοι, όπω γίνεται παντού όταν ανοίγουν οι φάκελοι, είναι αυτό που ο Ρίτσαρντ Κλόγκ λέει: ε, Wounded, έχουν όλα τα ξερόχορτα έχουν αποψηλωθεί, έχουν αποψηλωθεί δηλαδή δεν υπάρχουν μέσα αναφορέ από χαφιέδε, καρφώματα κτλ. Υπάρχουν μόνο οι επίσημε εκθέσει. Μια σειρά πράγματα που τα είχα ξεχάσει και μια σειρά πράγματα που δεν τα είχα μάθει ποτέ, τα έμαθα διαβάζοντα ε, το δικό μου φάκελο. Λέμε μεταπολίτη και εμένα πάει το μυαλό μου στον Ιούλιο του 1974. Δεν είναι ο Ιούλιο του 1974 κυρίω. Όταν λέμε μεταπολίτευση, είναι μέχρι και η περίοδο με τα μνημόνια, με τη λεγόμενη έξοδο με πάρα πολλά εισαγωγικά από τα μνημόνια, με τη σημερινή μέχρι σήμερα κρατάει η μεταπολίτευση. Αυτά είναι τα 50 χρόνια. Επειδή μπήκα 18 χρονών στο κίνημα, όταν, ας πούμε, ήμουνα 58 χρονών, 40 χρόνια μετά δηλαδή, και εκλέχτηκα για πρώτη φορά βουλευτής, το σνόμπαρα πριν μπούμε στη Βουλή. Δηλαδή, θεωρούσα ότι εντάξει, καλό είναι, σου δίνει μια, ένα παραπάνω βήμα, μια παραπάνω δυνατότητα, αλλά τι να μάθει παραπάνω τώρα από αυτά που έχεις μάθει 40 χρόνια τώρα. Και, όντας βουλευτής, μου ανοίχτηκε μια πρόσβαση σε τομείς γνώσης και παλιού. Τότε η περίοδο των Μνημονίων. Mm -hmm. Έτσι που γινόταν ανασκαφή, κυριολεκτικά. Πολύ δύσκολη περίοδος. Και την πάτησα και δεύτερη φορά. Όταν έγινα για σύντομο χρονικό διάστημα, επειδή παρετήθηκα, τον συνθηκολόγησε πλήρω ο ΣΥΡΙΖΑ και αποδέχτηκε το τρίτο μνημόνιο στις 13 Ιούλιο του 2015. Το 2015. Όταν έγινα υπουργό, είχα το ίδιο σνομπάρισμα. Δηλαδή έλεγα τώρα αυτά που έχω μάθει και αυτά που έχω δει στη Βουλή, τι παραπάνω εδώ στο Υπουργείο. Και όμως το Υπουργείο είναι ένας εντελώς καινούριο κόσμος και ας σκεφτούμε ότι δεν είχαμε ποτέ την εξουσία. Είχαμε την άσκηση της κυβέρνησης και αυτά που βλέπαμε ήταν μόνο η κορφή του το παγόβουνου. λόγω του μηχανισμού που υπήρχε. Βεβαίως. Να γυρίσουμε λίγο πίσω. Ναι. Και να μας πείτε πού σας βρίσκει η μεταπολίτευση. Κοιτάξτε, ξέρετε ότι είναι αμφισβητούμενος, αμφίσιμος μάλλον και σαν όρος η μεταπολίτευση. Δεν τον χρησιμοποίησαν όλοι. Ήταν ο όρος που κυριάρχησε σχεδόν από την αρχή. Ο Μάρκ Μαζάουερ σε ένα συνέδριο που έκανε η Καθημερινή για τα 50 χρόνια θύμισε κάτι που είχαμε όλοι ξεχάσει, ότι ο πρώτος που χρησιμοποιεί τον όρο είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Σε ομιλία του στην 1η Ιούνιου του 1973 που μιλάει για ότι μπαίνουμε στην περίοδο της επαναστατικής μεταπολίτευσης. Με Είναι η λεγόμενη φιλελευθεροποίηση ελευθεροποίηση ελευθεροποίηση της Χούντας που τίναξε στον αέρα ε, το Πολυτεχνείο. Το κουκουέ που βρισκόμουν εγώ εκείνη την περίοδο και η ΚΝΕ υποβαθμίζοντας το, τη σημασία του όρου μεταπολίτευση ουσιαστικά, μιλούσε για πολιτική αλλαγή. Mm -hmm. Αυτό έμεινε στα κείμενα εκείνης της περίοδου, δεν πέρασε ευρύτερα. Το πιο κοντινό σε αυτή την εκτίμηση του Κουκουέτς είναι αυτό που βρήκαμε στον αστυνομικό μου φάκελο. Σε όλες τις παρακολουθήσεις μετά την, τον Ιούλιο του 1974, όταν θέλει να αναφερθεί σε πριν ή μετά αυτή την περίοδο, οι ασφαλίτε χρησιμοποιούν τον όρο πολιτιακή αλλαγή. Πιθανόν να είχε περισσότερο δίκιο το κουκουέ από ό,τι φαίνεται ε, σήμερα. Για μένα βέβαια το ίδιο ήταν και οι 23 του μήνα και οι 24. Mm -hmm. Υπάρχει άποψη που λέει ότι στην πραγματικότητα είναι 23 Ιουλίου, γιατί 23 Ιουλίου είναι η μέρα που καταρρεί η Χούντα. Είναι η μέρα που η μικρή αξιωματική μπροστά στην απειλή σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά ότι θα κηρύξει πόλεμο στην Τουρκία ο Ιωαννίδης και στη συνέχεια και οι ίδιοι επικεφαλής των όπλων πάνε στον Κιζίκη και ζητούν πολιτική κυβέρνηση. Γιατί έχει περάσει 24. Γιατί συνδέεται με το κυρίαρχο αφήγημα που είναι η άφηξη του Εθνάρχη. Ο Εθνάρχης που έσωσε την κατάσταση. Επειδή τις πρώτες πρωινέ ώρες 24 ε, Ιουλίου του 1974 πατάει το αεροπλάνο Σκέντε, που ο Ζισκάρντεστεν ε, ε, να πούμε ότι δώσε όχι μόνο σαν χειρονομία φιλοφρόνηση, δεν υπήρχαν πτήσει τότε. Δηλαδή, μέσα σε όλα ήταν τέτοιο το χάος που είχαν σταματήσει όλες οι πολιτικέ πτήσει από όλα τα αεροδρόμια τη Ευρώπη. Και να υπενθυμίσω ότι ο Καραμανλής ήταν αυτό που παρόλο που όλο το πολιτικό του περιβάλλον και το στενό φιλικό είχαν πέσει πάνω του να πει δύο λόγια μετά το Πολυτεχνείο. Δεν άρθρωσε κουβέντα, τα έχω και πρόχειρα αυτά γιατί είχα πάει το Σεπτέμβριο στο King's College στο Λονδίνο και έβλεπα τα αρχεία του League for Democracy in Greece που εκεί όλα είναι με κάθε λεπτομέρεια οι εκκλήσει της Βλάχου, οι εκκλήσει του Λαμπρία, βγες, πες, κάνε μια δήλωση και τα λοιπά. Απόλυτη σιωπή. Εσείς που βρίσκεστε εκείνες τις μέρες. Για μένα ήταν καταλητική αλλαγή και όχι μόνο για μένα. Για όλους όσοι είμαστε κρατούμενοι. Είμαστε τότε στις φυλακές όχι πολλά άτομα, γιατί ένα χρόνο πριν χάρη στην επαναστατική μεταπολίτευση του Παπαδόπουλου είχαν ανοίξει και είχαν αφαιθεί ελεύθερες όλες οι γυναίκες που οι περισσότερες ήταν κορίτσια που βρισκόταν εκεί από το 68. Ε, άρα εμείς είμαστε πρακτικά οι πρώτες που πήγαμε. Από τη δικιά μας υπόθεση είμαστε εννιά. Συν η Μαρία η Χατζη Νικολάου που ήταν από την ίδια υπόθεση αλλά την είχαν πιάσει να μοιράζει προκηρύξη με σχολή και την είχαν καταδικάσει χωριστά. Πόσους μήνες ήσασταν κρατούμενοι? Εμάς μας πιάσαν με το λεγόμενο χτύπημα του Φλεβάρη που είναι Άμα. το σημαντικότερο χτύπημα mm -hmm. ενάντια στο Κουκουέ, την ΚΝΕ και την ADF, το στις 14 Φλεβάρη του 1974 mm -hmm. Μείναμε πέντε μήνες. μήνες στην ασφάλεια ε, που, όσο κράτησε δηλαδή περίπου η ανάκριση Τους 4,5 από αυτού που ήταν ο καθαρός χρόνος της ανάκρισης εγώ ήμουνα σε απομόνωση ε, τον άλλο μισό μήνα μας είχαν αφήσει εκεί και δεν μας στέλνανε στον ανακριτή για να πάρουμε το δρόμο του στρατοδικίου για να ξεμαυρίσουμε γιατί όλοι είχαμε πάνω μας σημάδια και παρόλα αυτά είχαμε μέχρι που αυτό είμαστε μαυρισμένοι δηλαδή μέχρι και τις φυλακές Κορυδαλού και στις φυλακές Κορυδαλού μπήκαμε μόλις τις 9 Ιούλη Δηλαδή Απολύτερα. 20 μέρε σκάρτε. Mm -hmm. Αλλά οι φυλακέ Κορυδαλού πρέπει να σα πω ότι ήταν ένα παράδεισο μετά την ασφάλεια. Εγώ έχω από τι πιο ευτυχισμένε αισθήσει από όλη μου τη ζωή της, έχω από αυτέ τι 20 μέρες Δηλαδή αισθανόμουν ελεύθερη. Το γεγονό είχε σταματήσει ξύλο, ανάκριση, ότι μπορούσε να κινηθεί, ότι δεν ήσουν κλεισμένο ακίνητο πέντε μήνε σε ένα κελάκι, ότι είχα τα γυαλιά που μου που τα είχαν πάρει, ότι πλήθηκα. いまして。 Πέντε μήνε, άλλουστε, βρωμάγαμε σαν γουρούνια κυριολεκτικά. Και χαρακτηριστικό ότι όταν τελείωσε η ανάκριση, βρέθηκα σε ένα κελί στην ασφάλεια που τραγουδάγαμε στη Διαπασόν και δεν μπορούσαν πια να μα σταματήσουν γιατί είχε σταματήσει η ανάκριση και δεν έπεφτε ξύλο πια το ξύλο για πληροφορίε κτλ. Είμαστε τρία γουρουνάκια τέσσερα γουρνάκια είμαστε έτσι. Αισθανόμαστε σαν γουρούνια και αισθανόμαστε πανευτυχεί. Όταν βρεθήκαμε στον Κοριδαλό, ήταν μια από τι πιο ωραίε εμπειρίε στη ζωή. Η αδερφή μου, η, που ήταν μαθήτρια γυμνασίου, πρόλαβε να μου στείλει ένα γράμμα και ένα γράμμα η μάνα μου. Δύο γράμματα πήρα, δηλαδή, όλο αυτό το διάστημα. Που η αδερφή μου μου έλεγε ότι μείναν τόσο κατάπληκτη στην οικογένεια από την περιγραφή των φυλακών Κορυδαλού, που μου ζωγράφησε, γιατί η αδερφή μου ζωγραφίζει, την αίσθηση που του δημιούργησε η περιγραφή η οποία με συγχωρείτε είναι κάπως κλισέ είμαι εγώ καθισμένη σε ένα βουνό από μαξιλάρια είναι ένας μαύρος σκλάβος ο οποίος μου κάνει αέρα με φτερό από πάνω και είναι διάφοροι που μου προσφέρουν φρούτα ε, γύρω γύρω ε, αυτή ήταν η αίσθηση όμως πραγματικά που είχαμε και ξαφνικά ενώ μέσα σε αυ... όντας πανευτυχής επειδή είμαστε φυλακές κορυδαλού αλλά αντιμετωπίζοντας ότι θα μείνουμε 20 χρόνια μέσα και αρχίζοντας να οργανώνουμε τη ζωή μέσα. Σκάει η ιστορία ότι καταραίει η Χούντα και έχουμε πολιτική αλλαγή. Αυτό το μάθαμε το έμαθε η Μίνα Ιγιάννου η γιατί είμαστε όλες νέες γυναίκες εκτός από μας τους εννιά συν μία δέκα. Ήταν άλλα δύο κορίτσια που ήταν τροτσκίστριες, οι αδερφές, οι συνειφάδες, η Αγγελική και η Ελένη Κουτσουμπού. Η Αγγελική είναι αυτή που έχει χάσει στο Σύνταγμα, στο που... σύνταγμα με την ομάδα Δέλτα, τώρα μεγάλη γυναίκα, από από ακριβώς τη χτύπησε η μηχανή. Ε, και μια αναρχική, η Κάτια, η σύντροφος του Βασίλη του Κουρουπλή, η οποία πέθανε δυστυχώς ε, πολύ νέα. Το μάθαμε από ένα ραδιοφωνάκι, το οποίο δεν ξέρω με τι μυστηριώδους τρόπους είχαν αφήσει οι Αυτό ήταν στα χέρια της μήνα της Γιάννου. Η μήνα ήταν τυφλή. Δεν μπορούσε να γράψει και τα ενώ μας ερχόταν γραφτά. Κάποιος τα άκουγε και έβγαζε δελτή. Αυτό δεν το έμαθα ποτέ πώς. Έτσι μάθαμε καθυστερημένα γιατί δεν μπορούσαμε να το άνοιγουμε, ούτε το είδα ποτέ, μόνο έμαθα την mm -hmm. ύπαρξή του, μάθαμε ε, ότι θα μας αφήσουν ελεύθερες. Πώς την τραγωδία της Κύπρου που όλοι την ξεχνάνε, εγώ το έμαθα επειδή είχαμε διάφορα περάσει και είχαμε ζητήσει να μας δουν όλοι οι γιατροί. Όταν μπήκαμε στι φυλακέ, είχα ζητήσει γυναικολόγο και δεν είχε το νοσοκομείο κρατμένον Βασιλέ Παύλο που πηγαίναμε για τα υπόλοιπα. Και εκείνη την ημέρα με είχαν στείλει συνοδεία χωροφύλακα από τον Κορυδαλό, του Αλεξάνδρας Και κράτησαν το χωροφύλακα με το ζόρι οι γιατροί έξω από το εξεταστήριο, γιατί ήθελε να μπει μέσα. Λοιπόν. Και εκεί υπήρχε μια πολύ μεγάλη ομάδα, κάπου 15 φοιτητέ και δυο γιατροί, οι οποίοι έκαναν πίσω, δεν ανακατεύτηκαν. Και εξετάζοντας με γυναικολογικά, με ρωτούσαν από ποια υπόθεση με ποια άλλη είναι, τους έλεγα ό,τι μπορούσα να τους πω για το ονόματα, ποι, mm -hmm. τι, τι μας είχαν κάνει κτλ. Και, τα και ταυτόχρονα ήδη με ενημερώνανε για τα τελευταία και εκεί μου είπαν ήταν 20 του μήνα. Ήταν η μέρα που είχε πέσει, δεν το ήξερε κανένα, Εγώ τους έφερα τα νέα φυλακέ, πριν καταφέρουν να ανοίξουν λέει, το τρανζιστοράκι κτλ. Ό,τι είχε γίνει. Η επέμβαση στην Κύπρο. Στην Κύπρο. Αν δεν κοιτά κάθε τόσο πίσω σου, δεν έχει ελπίδα να προχωρήσει πραγματικά μπροστά. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί ανοιχτοί λογαριασμοί με το παρελθόν που για να έχουμε ελπίδα να μην ξαναγίνουν τα ίδια λάθη. Ξέρουμε πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή. Πρέπει με κάποιο τρόπο να κλείσουν. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι άνθρωποι σαν και εμένα, εγώ έγινα τώρα 70 χρονών, που υπαρξιακά πια λένε πόσα ακόμα χρόνια έχω να ζήσω. Μπορεί να ζήσω και 10 και 20, μπορεί να ζήσω και ένα-δύο χρόνια, μπορεί και τέρμα, α πούμε, μέχρι εδώ να είναι η διαδρομή. Ε, στρέφονται στην έρευνα της ιστορίας γιατί θες να προλάβεις, να μάθεις αυτά που δεν ήξερε και αν μπορείς να τα αποτυπώσεις και να αφήσει κάτι από αυτό που ήθελα να δεν ξέρουμε. Έχουμε κοιτάξει πίσω. Όχι. Με τίποτα. Οι προσδοκίες σας, οι προσπάθειές σας, οι αγώνες σας, είδατε να οδηγούν κάπου. Κοιτάξτε, ο κόσμος σήμερα είναι εντελώ διαφορετικός αν μιλήσουμε για την πρώιμη μεταπολίτευση νομίζω ότι εκεί θα βρούμε όλες τις παθογένειες που ακολούθησαν από τη μια μεριά λύθηκε το βασικό, ένα πολύ βασικό θέμα που δεν ήταν όμως αυτό που είχαμε βάλει εμείς ούτε στο επίπεδο του πολυτεχνείου, του μαζικού φοιτητικού κινήματος, δηλαδή λέω το πολυτεχνείο ήταν η κορυφαία στιγμή του, ούτε στο επίπεδο της παράνομης δουλειά που έκαναν οι οργανώσεις. Εμείς θέλαμε ένα άλλο κόσμο και μια άλλη Ελλάδα. Μιλούσαμε για την απελευθέρωση του ανθρώπου σε μια περίοδο που δεν υπήρχε μόνο δικτατορία, αλλά υπήρχε και μια πολύ συντηρητική ακόμα Ελληνική και παγκόσμια κοινωνία. Και αυτή την απελευθέρωση τη βλέπαμε βέβαια σε όλα τα επίπεδα συμπεριλαμβανομένου και του οικονομικού. Το ψωμί παιδί ελευθερία, εθνική ανεξαρτησία, έξω η βάση, έξω το ΝΑΤΟ, λαϊκή κυριαρχία. Συνόψιζε το πρώτο βήμα, το αποφασιστικότερο βήμα σε μια τέτοια κατεύθυνση. Δεν συνόψιζε καν όλο. Το γεγονό ότι διαχρονικά θεωρούμε μέχρι σήμερα ότι αυτό το σύνθημα ισχύει και για τα τωρινά μέσα σε πολύ διαφορετικές συνθήκες Άξε, σε άλλο πλαίσιο, μέν, δείχνει να ότι διοικητικά. το ουσιαστικό βήμα σε μια τέτοια κατεύθυνση δεν έχει δυνατό να γίνει. Φυσικά έγινε σε έναν άλλο κόσμο όπου λύθηκε ένα βασικό πρόβλημα που εμείς τότε δεν το καταλαβαίναμε και δεν το βάζαμε να λυθεί σαν τέτοιο ήταν γιατί εμείς τα θέλαμε όλα δεν θέλαμε μόνο τα που ήταν το να να φτάσουμε σε μια συνηθισμένη κανονικότητα, αυτό που λέμε την κανονικότητα μιας κοινοβουλευτική δημοκρατίας. δημοκρατίας. Έχει Είχες... να αποχουντοποιήσει μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Όχι. Έγινε τόσο λίγη, τόσο ελαττωματική, τόσο. Ε, ουσιαστικά δεν θύχτηκε. Και αυτό το αντιμετώπισα νομικά. Πρώτα με το στιγμιαίο το στιγμίο σήμαινε ότι πας μόνο για τα κεφάλια της Χούντας που είναι άχρηστη σε μια κατάσταση ας πούμε μετά έτσι κι αλλιώς δεν εξυπηρετούν πια κανένα. Ταΐζεις το περιδικαίου αίσθημα του λαού ρίχνοντάς τους ποινές οι οποίες μετατράπηκαν ας σε ισόβια. του ε, τους κρατάς και μέσα μέχρι το τέλος αν όχι όλους όσους δεν ζήτησαν τουλάχιστον ήδη χάρη δηλαδή τους πιο βαμμένους, τον Τερτιλί, τον Ιωαννίδη που έχουν γίνει και οι μάρτυρες ας πούμε του ακροδεξιού του φασιστικού χώρου στην Ελλάδα και από εκεί και πέρα με το στιγμιαίο δεν αναγνωρίζω ότι υπάρχει συνεργασία σε κανέναν από όλα τα πάνω στελέχη και τα μεσαία στελέχη του κρατικού μηχανισμού και όχι μόνο του στρατού παντού αλλά και των ίδιων των πολιτών που συνεργάστηκαν ανοιχτά με τη δικτατορία. Δεύτερον, οι κατασταλτικοί μηχανισμοί αυτοί που είχαν κάνει άλλου είδου εγκλήματα, δηλαδή οι μηχανισμοί τη ανάκριση κτλ. Εδώ υπήρχαν δύο διαφορετικές αντιμετωπίσεις. Η ΕΣΑ έφαγε ποινές, όχι ανάλογες με αυτά που κάνανε, αν σκεφτούμε τι είχε γίνει, αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν αρκετέ ώστε να βγει ο Θεοφιλογιανάκο που είχε φάει 20 χρόνια στην πρώτη δίκη και να πει πριν τη δεύτερη δίκη, που μειώθηκε στα μισά η ποινή του και μετά υπηρέτησε τα μισά και ογεί και έξω από αυτά, ότι εμείς δυστυχώς φάγαμε τέτοιες ποινές, το εικοσάρι που είχε φάει, γιατί δεν είχαμε τον Γκίκα μας. Ο Γκίκας ήταν ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης της κυβέρνησης Καραμανλή, ο οποίο προφανώς όχι μόνο με δικιά του πρωτοβουλία, αλλά σαν κυβερνητική πολιτική, έριξε ένα πέπλο προστασίας πάνω από τους βασανιστές ασφάλεια. Όχι για αυτούς τους ίδιους, όχι για το Μάλιο, για τον Μπάμπαλι, για το Σμαΐλι, για τον, για τον Γκραβαρίτη και τα λοιπά. Αυτοί ήταν άχρηστοι έτσι κι αλλιώς. Είχαν τελειώσει, τους διώξανε από την αστυνομία και τους πιο κάτω τους στείλανε στην τροχέα και τα λοιπά. Αλλά γιατί, όπως είπανε και οι ίδιοι οι συνήγοροι περάσπιστοι των βασανιστών στη δίκη της Χαλκίδας, που είναι δυστυχώ η μοναδική μεγάλη δίκη βασανιστών που έγινε, διότι ό,τι είχαν κάνει μέχρι το 1973, αυτό είναι το άλλο νομικό έκτρεμα, δέχτηκαν την ερμηνεία ότι ο με την κηρύσσοντα την επαναστατική μεταπολίτευση, δίνοντα αμνηστία στου κρατούμενου, είχε δώσει αμνηστία και όσου τους είχαν βάλει εκεί μέσα. Στη δικιά μα δίκη. Ήταν όλοι, όλοι 11-12, τώρα δεν θυμάμαι, και δεν έπεσε, δεν έμεινε μέσα φυλακή ούτε μία μέρα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Το καλοκαίρι του 1975 ανάγκασε ο αστυνομικός διευθυντής της Αθήνας. Το σύνολο των αστυνομικών στην Αθήνα, που ήταν 2-3 χιλιάδες, θυμάμαι, ήταν πολλοί κόσμος, μπορεί και παραπάνω να μιλάω, να δώσουν το επίδομα της θερινής τους στολής στις οικογένειες των καταδιωκόμενων αξιωματικών. Ε, για να πληρωθούν οι, οι δικηγόροι στη δίκη και τα λοιπά. Δηλαδή, ένα χρόνο μετά τη μεταπολίτευση, με κατεύθυνση, η κυβέρνηση βρισκόταν πίσω από αυτό, ο πιο απλός αστιφύλακας, μπορεί να μην είχε καμία σχέση με όλα αυτά, υποχρεώθηκε να δώσει δικά του χρήματα για να πληρωθούν οι συνήγοροι των βασανιστών. Πού Συνήθυν. οδήγησε αυτό στην ατιμορρησία μετά τη διαχρονική που φτάνει μέχρι τις μέρες μας δυστυχώ. Εγώ δεν θα πω τα παλιά που μπορεί να μην τα θυμούν από τον καημένο τον Ισίδωρο το Σιδέρι που ήταν ο πρώτος που σκοτώθηκε κολλώντας αφήσει το 1975 αν θυμάμαι μετά τη την έναρξη της μεταπολίτευσης ε, ή το Μιχαλάκη τον Καλτεζά ή την Κανελοπούλου τον και, και τον Κουμί που ήταν ε, οι δυο νεκροί της ματωμένης κινητοποίησης πορείας του Πολυτεχνείου του 1980 όταν η αστυνομία χτύπησε και τους σκότωσαν στο ξύλο από το ξύλο τους σκότωσαν για να μην πάει η πορεία στην Αμερικάνικη πρεσβεία για να καταφέρουν να αποδεσμεύσουν από τον Αμερικάνικο παράγοντα ε, όλη την κινητοποίηση του Πολυτεχνείου. Είστε απογοητευμένοι από αυτά τα 50 χρόνια. Ε, όχι, δεν είμαι απογοητευμένη. Γιατί κοιτάξτε, ο κόσμο δεν πήγε ε, εκεί που θέλαμε. Πήρε μια άλλη κατεύθυνση. Ε, πρέπει να πούμε ότι είμαστε πολλαπλά ετοιμένοι. Από την άλλη μεριά, βεβαίω, νομοποιήθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα, που ήταν. Ε, δεν μπορούσε να πα κανονική δημοκρατία και να εξακολουθήσει να του κομμουνιστέ. Στην παρανομία. Ε, παράνομους. Υπάρχει άποψη ότι τελείωσε το 74-75, σαν μια βέβαια. μετάβαση η οποία έδωσε τα χαρακτηριστικά μια σύγχρονη δημοκρατία. Είναι κυρίω από μεριά των διανόμων που συνδέονται με τη νέα δημοκρατία αυτή η άποψη. Υπάρχει άποψη που λέει το 1981, αυτή είναι κυρίω από μεριά Πασόκ. Οπότε ε, η υπόθη του λαού ε, με την άνοδο του μπόρεσαν να γίνουν πραγματικότητα. Υπάρχει η άποψη που λέει μέχρι το 1986 ή μέχρι το 1986 γιατί. Γιατί Όλο το έργο που είχε χαρακ... του Πασόκ που είχε χαρακτήρα αστικοδημοκρατικό και που ήταν πραγματικά βαθιές αστικοδημοκρατικές τομές για τους... οι οποίες είχαν καθυστερήσει λόγω του ανώμαλου εμφυλιοπολεμικού καθεστώτος πάρα πολύ στην ελληνική κοινωνία υπήρχαν σε όλες τις αστικές κοινοβουλευτικές δημοκρατίες δεν υπήρχαν εδώ, γίνανε μες την πρώτη, 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 πρώτη. ουσιαστικά δηλαδή ξεκινώντας η αναγνώριση της αντίστασης Εάν μελά μόλις τότε που ήταν ένα μεγάλο τραύμα πραγματικά ή ανοιχτό. Το οικογενειακό το δίκαιο. δίκαιο και το αστικό δίκαιο. Ο, ο πιο δημοκρατικός και πιο, πάρα πολύ κοντά σε αυτά που λέγαμε την περίοδο του Πολυτεχνείου καταστατικός χάρτης για την ανώτατη εκπαίδευση. Σκεφτείτε ότι τότε κλαδικά σωματεία της Αθήνας, όχι πανελλαδικά, κάνανε συνελεύσεις στάδια. Γιατί μαζεύανε χίλιου-δύο χιλιάδε ανθρώπου. Συμμετείχαν όλοι. Και φτάσαμε βεβαίω σε μια κατάσταση όπου, κατά τη γνώμη μου, είμαστε διπλά η τιμένη, γιατί η ήττα του 2015 είναι η σημαντικότερη. Εκεί ήταν η άλλη ιστορική περίοδο που μπορούσε να πάρει μια άλλη στροφή. Αλλά η ιστορία, όταν ανοίγει μια πόρτα, ή την περνά ή η πόρτα κλείνει. Δεν σε περιμένει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Βαλεβανική. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ.